Μπράβο Νίκο, έλα Νίκο, μπορείς Νίκο. Μπράβο Νίκο, πολύ καλή σχέση. 70 χρόνια παίζω τσούνια. Και αρχίζαμε από τις αποκριές, κάθε Κυριακή και παίζαμε. Ήταν το Πάσχα και μετά το Πάσχα μέχρι τις ανελείψεις. Από εκεί τα αποδικεύαμε τα τσούνια. Κυρία Τριάννα μου, εντατήστε κάτω, προηγούμε σας έρθει μια παλίτσα. Ωραία. Δημιουργανώσω μια τσουνιάδα και το ονομάσαμε τσουνιάδα από το παιχνίδι Τα Τσούνια, με σκοπό να επαναληφθεί κάθε χρόνο. Με σκοπό το καλύτερο είναι να το παίρνει κάποιος σύλλογος, εμείς το εγκαινιάσαμε, να κατεβάζει ο κάθε σύλλογος ομάδα ή κάποια παρέα. Πάμε! Είμαστε εξοραγιστικός και πολιτιστικός σύλλογος Πέρα Χωρίων, Άνδρου. Ιδρύθηκε το 2001. Από τότε γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από μέλη απλά από Δέλτα Σίγμα να κρατηθεί ζωντανός σύλλογος. Και να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτό το έθιμο που πεζόταν εδώ πέρα στην Άνδρο. Κάθε Πάσχα. Σωστά. Ναι. Είναι η κριτική επιτροπή, κύριε Κρίς. 40 μέρες. Από σήμερα 40 μέρες, σωστά. Μέχρι τις αναλήψεις παίζονταν το παιχνίδι αυτό. Το ονομάσαμε Τσουνιάδα Λεωνίδας Παφαλούκος γιατί υπήρχε ένας χωριανός στα Πέρα Χωριά εδώ που είχε το μεράκι και μας βάζευε κάθε Πάσχα εμάς τους νέους και παίζαμε τα τσούνια και μάλιστα τα τσούνια ήταν δικά του αυτά που παίξαμε σήμερα προς τιμή του και στη μνήμη του το ξεκινήσαμε έτσι. Είχε κάθε χωριό τα τσούνια, εδώ έπαιζε το κουρέλι, σας άφησε του σωστά, τα φαλίκα πήρε στα φαλίκα, τα λάδου στα λάδου παίζανε. Δηλαδή γινόταν ομάδες του χωριού. Χωριό με όχι χωριό με χωριό, το χωριό του. Μπορούσα να πάω κι εγώ όμως στα λάδο. Ή και αυτός να έρθει στο κουρέλι, δεν υπήρχε πρόβλημα. Και το συνδυάσαμε μάλιστα και με ένα γλέντι παραδοσιακό με, έτσι ώστε η ομάδα που θα κερδίσει θα έπαιρνε και ένα τραπέζι δωρεάν. Έτσι πως γινόταν παλιά. Είναι στο δίκος και πελαλής. Σαν όταν νίκο ο πλαναής κι όπως το μέτρε μάρνει μάγκες. Η δικιά μου ενασχόληση για τη συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν στο να συντάξουμε ένα έντυπο με τους κανονισμούς με τους οποίους θα πεζόταν το συγκεκριμένο παιχνίδι σήμερα. Και είχαμε μαζέψει 7 ομάδες. Είχαμε συμμετοχή 7 ομάδων από 6 άτομα. Πρώτη ομάδα ήταν ο Πιτροφός, με αρχηγό την κυρία Τρεκλή. Δεύτερη ομάδα ήταν η ομάδα του Μίλτου, Φάλιτα. Τρίτη ομάδα είχαμε με αρχηγό το Σαλονίκη, Πιτροφός Μελίδα. Τέταρτη ομάδα με αρχηγό τη Χρύσα Παφαλούκου, Αλάδου. Πέμπτη ομάδα με αρχηγό τον κύριο Βαρθολομέο που πήρε και την νίκη, που μιλήσατε πριν με το κύπελο. Τα Πέρα Χωριά, ο σύλλογος. Απλά γιατί είμαι παιχταράς, έπαιξα και κέρδισα. Έκτη ομάδα, οι Αμαζόνες με αρχηγό την κυρία Ανδριάννα Βαρθολομέο. Και έβδομη ομάδα. Εμείς ευχαριστούμε. Η ασυγκράτητη αρχηγό τον κύριο Γιώργο το κουρέλι. Είχα την εξετάδα για να μαζέψω τους καλύτερους παίχτες για να κερδίσω. Η δικιά μου αγριώτησα είναι κέρδος η πιο καλό θα την ψυχή μου παντήσω.